Λέει στην εικόνα του Αγίου Γεωργίου του Μεγαλομάρτυρος, πολύ γρήγορα θα το πω αυτό, ποιος είναι ο δράκος που φωνεύει. Και στην εικόνα του Αγίου Δημητρίου του Μεγαλομάρτυρος, ποιος είναι ο εχθρός που εννοεί το Άγιος Δημήτριος φωνεύει. Και γιατί προβάλλεται ο φόνος, τον οποίο απαγορεύει η Αγία Γραφή. Πάντα κάνουμε κριτική στον Θεό, δεν μπορούμε να ξεκολλήσουμε από αυτή την κριτική. Η απεικόνηση του Αγίου Γεωργίου Εφήπου, που φωνεύει τον δράκοντα, βεβαίως είναι μια εικόνα που εκφράζει ένα θαύμα του Αγίου Γεωργίου. Δεν υπήρχε ο Άγιος Γεώργιος, ήταν στρατιωτικός βέβαια, στρατιωτικός, αλλά δεν ήταν στη γη, είχε απέλθει. Και εκφράζεται εικονικά ένα θαύμα, όπως έχουμε πολλάκις Αγίους που εκφράζουν ένα, εκφράζουν η εικονογραφία τους, ένα θαύμα. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτήν την απεικόνηση ενός θαύματος, πως έχουμε το θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ με, πως λέγεται εκεί στην Μικρά Ασία, είναι πέστε το, το εγχώνες θαύμα, το εγχώνες θαύμα. Απεικονίζουμε και θαύματα. Νομίζω και μάλιστα το έχουμε κουβεντιάσει αυτό, ίσως κάνουμε πάνω στο μοναστήρι τον Άγιο Γεώργιο και τον Άγιο Δημήτριο, σε μεγάλη εικόνες του τέμπλου, ίσως δεν θα τους κάναμε εφήπους, αλλά ως Αγίους Μάρτυρες Ορθίους, τίποτε άλλο. Δηλαδή εγώ προτιμώ την απεικόνηση όχι να είναι έφηποι Άγιος Γεώργιος, Άγιος Δημήτριος, όπως είναι εδώ στο τέμπλο, είναι έφηποι. Όχι ότι το απορρίπτουμε, να φυλάξει ο Θεός, απλώς σας λέω μόνο ότι είναι περίπτωση εικονίσεως θαύματος. Και το άλλο, το Αγίου Δημητρίου, και εκείνο είναι εικόνησης θαύματος. Είναι γνωστό ότι ο Άγιος Δημήτριος γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη, και η Θεσσαλονίκη μέσα στην ιστορία, γιατί ο Άγιος Δημήτριος εμαρτύρησε πρώτης αναγνωρίσεως του χριστιανισμού, είναι γνωστό. Συνεπώς από τότε μέχρι πρόσφατα απειλήθηκε από πολλούς εχθρούς, και από Σαρακινούς και από βορείους λαούς, Σλάβους, Βουλγάρους κλπ, αλλά και από θαλάσσεις απειλήθηκε η Κωνσταντινούπολης, είναι γνωστό. Συγγνώμη, η Θεσσαλονίκη, είναι γνωστό. Συνεπώς, όταν προσήφχονται οι Θεσσαλονικοί σε μια ανάγκη να γλιτώσει η πόλη, πρόβαλαν πάντα στον Άγιο Δημήτριο το ότι ήταν συμπολίτης των. Άγιο Δημήτριε, εδώ γεννήθηκες, να μας βοηθήσεις. Οπότε έτρεπεν εις φυγήν τους εχθρούς η χάρις του Αγίου Δημητρίου. Αυτό το ότι έτρεπε εις φυγήν τους εχθρούς εικονίζεται με το να σκοτώνει έναν άνθρωπο. Δεν πρόκειται περιφόρο, αλλά να δείξει, έφυπος δε ο Άγιος Δημήτριος, να δειχθεί ότι ο Άγιος Δημήτριος υπερασπίζεται την πόλη του, την Θεσσαλονίκη.